Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλωσορίσατε στην τηλεόραση της Βουλής των Ελλήνων. Βουλή επί 7 και σήμερα κοντά σας σε ένα Σαββατοκύριακο κατά το οποίο πέφτει η αυλαία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με την ομιλία και συνέντευξη τύπου του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κυριάκου Μητσοτάκη. Ας δούμε όμως πώς διαμορφώθηκε η κοινοβουλευτική επικαιρότητα αυτή την εβδομάδα με τις ομιλίες του Πρόεδρου της Κομισιόν, Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, του Έλληνα Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, του Πρωθυπουργού της Φιρόμ Ζόραν Ζάεφ και του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αντώνιου Ταγιάννη στο Στρασβούργο για το μέλλον της Ευρώπης εν ώψη των ευρωεκλογών του 2019. Την ομιλία της Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδιας για τον ανταγωνισμό, Μάργαρετ Βεστάγκερ, στα μέλη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Οικονομικών Υποθέσεων και Παραγωγής και Εμπορίου για το ρόλο των κανόνων ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διασφάλιση δίκαιων αγορών. Την ψήφιση τροπολογίας του Υπουργείου Εσωτερικών για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τη συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων με θέμα τους παιδικούς σταθμούς και τις φοιτητικές εστίες. Την παράδοση της έκθεσης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης στον Πρόεδρο της Βουλής, Νίκο Βούτσι, καθώς και τη συνέντευξή του για την τρέχουσα επικαιρότητα στον τηλεοπτικό σταθμό Α. Τη συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης για την πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας. Και τη συνέντευξη στην τηλεόραση της Βουλής του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελου, για την πολιτική επικαιρότητα, το σχεδιασμό της επόμενης μέρας στο μάτι και την περιβαλλοντική πολιτική της κυβέρνησης να κυριαρχούν στην ατζέντα της εβδομάδας που πέρασε. Ας δούμε όμως αναλυτικά τα θέματα που απασχόλησαν το τρίτο θερινό τμήμα της Βουλής. Εφόλης της ύλης μίλησε την Τετάρτη ενώπιον της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, στην καθιερωμένη συνεδρίαση για την κατάσταση της Ένωσης. Η τέταρτη και τελευταία αυτή του ομιλία δεν ήταν απολογιστική, όπως βεβαίωσε ο κύριος Γιούνκερ, καθώς υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει ακόμη, επιβάλλεται μετριοφροσύνη και δεν υπάρχει λόγος για αυταρέσκεια. Βασικός άξονας της ομιλίας ήταν η ανάγκη για ομόνοια μεταξύ των κρατών μελών και ενδυνάμωση της Ένωσης. Μία από τις πρώτες αναφορές του κύριου Γιούνκερ αφορούσε στη χώρα μας. Μίλησε για πρωτόγνωρες θυσίες και ηράκλειες προσπάθειες που ακόμη κάποιοι στην Ευρώπη επιμένουν να υποτιμούν. Ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ συνόψισε τα πάγια των πολλών τελευταίων ετών και θύμισε πως συμπληρώθηκαν 10 χρόνια από το διεθνές ατύχημα Lehman Brothers, με την Ένωση να καταγράφει πλέον ιστορικές επιδόσεις. Περίπου 12 εκατομμύρια θέσεις εργασίας από το 2014, μείωση της ανεργίας των νέων στο 14,8%, επενδύσεις που, όπως είπε ο κ. Γιούνκερ, πλησιάζουν τα 400 δις ευρώ χάρη στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και εμπορικές συμφωνίες με 70 χώρες χωρίς συμβιβασμού στα θέματα της διατροφικής ασφάλειας, των εργασιών, δικαιωμάτων, της προστασίας του περιβάλλοντος, των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Ακολούθησε μια κολακευτική αναφορά για την έξοδο της Ελλάδας από τα προγράμματα. Κατάφερε η χώρα να ολοκληρώσει το πρόγραμμά της και να ξανασταθεί στα πόδια της. Για άλλη μια φορά θα πρέπει να χαιρετήσουμε τις προσπάθειες των Ελλήνων. Πρόκειται για προσπάθειες που άλλοι Ευρωπαίοι ακόμη υποτιμούν. Και οπότε πρόκειται για την αξιοπρέπεια της χώρας, πρόκειται για το ρόλο της στην Ευρώπη και για το πώς θα παραμείνει στην Ευρωζώνη. Και για όλα αυτά αισθάνομαι υπερήφανος. Η παρένεση για μεγαλύτερη ενότητα υπήρξε το leitmotiv μιας ομιλίας που τόνισε με κάθε ευκαιρία τη σημασία της ομόνοιας προς όφελος μεγαλύτερων αποτελεσμάτων. Στην προστασία του περιβάλλοντος, στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής, στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, στην αυτονόμησή της, στην ενδυνάμωση των εργαζόμενων και την εδραίωση του ευρώ, στην αντιμετώπιση των ποικίλων τεχνολογικών προκλήσεων. Η συμφωνία επί του προϋπολογισμού είναι πάντα μια καλή αρχή. Εάν θέλουμε να δώσουμε στους νέους Ευρωπαίους τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τις δυνατότητες που τους προσφέρονται από το πρόγραμμα Erasmus, που θα πρέπει να έχει περισσότερα κονδύλια μέχρι τότε, θα πρέπει να αποφασίσουμε για αυτό το φάκελο, από οικονομικής άποψης δηλαδή, όπως και για άλλους. Αν θέλουμε να δώσουμε περισσότερες δυνατότητες στους ερευνητές μας, στις νεοφυείς μας επιχειρήσεις, για να τους δώσουμε λοιπόν περισσότερες ευκαιρίες, θα πρέπει και πάλι να πάρουμε απόφαση επί του προϋπολογισμού πριν τις ευρωεκλογές. Ως αντίδοτο στην αδυναμία ομοφωνίας στο Συμβούλιο, ο κ. Γιούνκερ πρότεινε λήψη αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία. Κάτι που επιτρέπουν οι συνθήκες, όπως είπε, και θα βγάλει την Ένωση από καθυστερήσεις και αδιέξοδα. Υποστηρίζοντας μια Ευρώπη χωρίς φωνικά σύνορα για τους μετανάστες, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε παράλληλα την ανάγκη να ανοίξουν νόμιμες οδοί για μετανάστες με δεξιότητες και να θεμελιωθεί μια νέα σχέση με την Αφρική. Η Αφρική
Χρειάζεται μάλλον μια πραγματική εταιρική σχέση ισορροπημένη και εμείς οι Ευρωπαίοι χρειαζόμαστε ακριβώς αυτή την εταιρική σχέση. Οι ευρωεκλογές χωρίς επιδράσεις από το εξωτερικό, η αποχώρηση της Βρετανίας που δεν μπορεί να ελπίζει σε διατήρηση των προνομίων των μελών και η προσήλωση στις αρχές του κράτους δικαίου ήταν κάποιες ακόμη σημαντικές αναφορές του κ. Γιούνκερ που ολοκλήρωσε την ομιλία του θίγοντας εκ νέου το θέμα της ενότητας και το πώς αυτή μπορεί να χαθεί λόγω μιας εσφαλμένης άποψης για τον πατριωτισμό. Θα ήθελα να απορρίψουμε τον υπερβολικό εθνικισμό. Για να πούμε ναι στον πεφωτισμένο πατριωτισμό. Ο πατριωτισμός στον 21ο αιώνα έχει δύο διαστάσεις, και την εθνική και την ευρωπαϊκή. Και η μία δεν αποκλείει την άλλη. Την ωραία ομιλία Γιούνκερ ακολούθησαν σύντομες ομιλίες των επικεφαλής των πολιτικών ομάδων. Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με παρεμβάσεις ευρωβουλευτών, φάση κατά την οποία μίλησαν και Έλληνες ευρωβουλευτές. Ο λαός της Ευρώπης χρειάζεται μια ένωση ασφάλειας. Γι' αυτό λοιπόν παρουσιάσαμε την πρόταση για την αύξηση των συνεργοφυλάκων. Ασφάλεια επίσης σημαίνει καταπολέμηση οργανωμένου εγκλήματος. Δεν γίνεται 40-50% των νέων στον Νότο να μην έχουν καμία προοπτική. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα νέο σχέδιο για τον Νότο. Πέρασαμε 2 χρόνια. Με λύσεις που ήταν ευθύς εξ αρχής παραλογής, δηλαδή την υποχρεωτική με την κατάσταση, και τελικά είχαμε ανταλλαγή κατηγοριών, ύβρεων. Ευχαριστώ τον πρόεδρο Γιούνκερ για όσα θετικά είπε για τη χώρα μου την Ελλάδα. Ελπίζω να τα ακούσουν όλοι στην Αθήνα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης που επιδίδονται σε μία μίζερη καταστροφολογία. Είναι ανάγκη να προχωρήσουμε στο ενιαίο σύστημα ασύλου. Με τους 10.000 επιπλέον συνοριοφύλακες βεβαίως που ανακοινώνουμε σήμερα, ενισχύουμε τη φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων. Χρειαζόμαστε όμως επικυρωποιημένες και ενοποιημένες διαδικασίες για τη μετανάστευση. Το δίδαγμα από την οκταετή ελληνική κρίση είναι πως δεν πρέπει να αφήσουμε την ευρωπαϊκή ιδέα να συνθλιβεί ανάμεσα στον νέο φιλελευθερισμό και την ακροδεξιά, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χρειαζόμαστε ένα νέο συμβόλαιο για την κοινωνική συνοχή, πρόσθεσε ο Αλέξης Τσίπρας, με αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου με δίκαιη κατανομή των βαρών. Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βάλτης Ντομπρόφσκης, εξέφραζε την εκτίμηση ότι οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας θα είναι μια ευχάριστη έκπληξη το επόμενο διάστημα. Μέσα από την περιπέτεια των μνημονίων βγαίνουμε πιο δυνατοί, τόνισε στην ομιλία του Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα, πρόσθεσε ο Αλέξης Τσίπρας, αποτέλεσε ένα πείραμα που έθεσε δοκιμασία τις κοινές ευρωπαϊκές μας αξίες και από αυτή την κρίση πρέπει να αντληθούν διδάγματα και για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Είμαι χαρούμενος και ευτυχής που η κυβέρνησή μου είναι αυτή που πέτυχε εκεί που απέτυχαν 3 συνεχόμενες κυβερνήσεις από το 2010 ως το 2015. Αυτό από μόνο του είναι μια εξαιρετική πολιτική επιτυχία. Όμως θα σας πω ότι αυτό που με κάνει σήμερα να είμαι πραγματικά ευτυχής δεν είναι ότι πετύχαμε να ολοκληρώσουμε τα προγράμματα προσαρμογής. Διότι αυτό θα μπορούσε να το πετύχει και κάποια άλλη πολιτική δύναμη, ακολουθώντας μια συνταγή η οποία θα άφηνε τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία έρμεη και απροστάτευτη, όπως έγινε από το 2010 ως το 2015. Αν αισθάνομαι ότι κάτι πετύχαμε, είναι ότι από τη μία καταφέραμε να εμβαθύνουμε δομικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες μας οδήγησαν στην δημοσιονομική εξυγίανση και στην έξοδο από την κρίση, ενώ ταυτόχρονα καταφέραμε να προστατέψουμε όσο μπορούσαμε, σε αυτό το δημοσιονομικό χώρο που είχαμε, τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις προβλέψεις για ανάπτυξη 2,5% φέτος, καθώς και στην απορρόφηση κοινοτικών πόρων, στην οποία η Ελλάδα αναδύθηκε από τα θρύτια τις 3 τελευταίες χρονιές. Η έξοδος από τα μνημόνια δεν σημαίνει επιστροφή στο παρελθόν, πρόσθεσε, αλλά συνέχιση της πορείας δημοσιονομικής εξυγίανσης και εξισορρόψης. Την προσεχή περίοδο, θέλω να σας διαβεβαιώσω, θα συνεχίσουμε τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια.
δίνοντας έμφαση στον περαιτέρω εξορθολογισμό της λειτουργίας του κράτους, στον εξυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, στην εμβάθυνση των δημοκρατικών τομών μέσω και της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης. Θα συνεχίσουμε όμως και την πορεία της δημοσιονομικής ισορροπίας, ενώ παράλληλα θα θέσουμε ως προτεραιότητα τη δίκαιη ανάπτυξη και την προστασία της εργασίας. Κλείνοντας την ομιλία του, ο Πρωθυπουργός υπενθύμησε την προηγούμενη παρέμβασή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν 3 χρόνια. Κάποιοι από εσάς το 2015 φοβηθήκατε το ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά που διεκδικούσε και διεκδικεί μια καλύτερη Ευρώπη. Πιστέψατε ότι όποιος αμφισβητεί τη σημερινή Ευρώπη της νεοφιλελεύθερης ηγεμονίας και των κοινωνικών ανισοτήτων αποτελεί κίνδυνο για το κοινό μας οικοδόμημα. Σήμερα, όσοι το πιστέψατε αυτό, οφείλετε να παραδεχτείτε ότι πέσατε έξω. Αν κάποιος απειλεί πραγματικά την Ευρώπη, δεν είναι όσοι παλεύουν για να την αλλάξουν, αλλά όσοι παλεύουν για να την καταργήσουν. Απαντώντας σε παρεμβάσεις Ελλήνων Ευρωβουλευτών, χαρακτήρισε πρότυπο για τη συνεργασία των χωρών της περιοχής τη Συμφωνία των Πρεσπών. Στην Ελλάδα και στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, τόσο εγώ, όσο και ο Ζόραν Ζάεβ, δεχόμαστε μια σφόδρη επίθεση. Ότι είμαστε και δύο προδότες. Ο κύριος Μητσοτάκης στην Ελλάδα και ο κύριος Μητσκόφσκι στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, που ανήκουν στην πολιτική οικογένεια του Λαϊκού Κόμματος, μας κατηγορούν με την ίδια ακριβώς επιχειρηματολογία, ακριβώς την ίδια επιχειρηματολογία, με επιχειρηματολογία η οποία απλά αλλάζει πρόσημο, ότι είμαστε προδότες και ότι έχουμε φέρει μια επιζήμια συμφωνία. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να το θέσω στην κρίση σας, κυρίες και κύριοι βουλευτές, και να πω ότι ακριβώς επειδή και οι δύο συντηρητικοί ηγέτες μας κατηγορούν ότι είμαστε προδότες και ότι έχουμε μια προδοτική συμφωνία, μάλλον κάτι καλό έχουμε κάνει για τους λαούς μας και εγώ και ο Ζόραν Ζάεφ. Μάλλον ανοίγουμε ένα δρόμο προς το μέλλον, προς την ειρήνη, προς την προοπτική της συνεργασίας και της συμβίωσης των λαών μας, έναν δρόμο ο οποίος θα γράψει ιστορία. Και είμαι περήφανος που το έχουμε καταφέρει αυτό. Στην ανάγκη να στηρίξουν τη Συμφωνία των Πρεσπών, η κοινή γνώμη και η αντιπολίτευση της χώρας του, τόσο για την αλλαγή ονόματος, όσο και για τα επόμενα βήματα που απαιτούνται για την ενδεχόμενη ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, επικεντρώθηκε ο Πρωθυπουργός της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ, κατά την ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο την Πέμπτη. Πώς βρίσκεται σε ένα σπίτι δικό του, έναν φυσικό χώρο για τη χώρα του, όπου αισθάνεται ευπρόσδεκτος, ήταν τα πρώτα λόγια του Ζόραν Ζάεφ από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για τον λαό της Μακεδονίας αυτή είναι μια ιστορική στιγμή. Είναι η πρώτη φορά που ο Πρωθυπουργός της χώρας μας απευθύνεται στο Ευρωκοινοβούλιο στη γλώσσα του. Αφού ευχαρίστησε για την υποστήριξή του στους Ευρωβουλευτές και τους ηγέτες της Ευρώπης, ο Πρωθυπουργός της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας χαρακτήρισε ιστορική τη στιγμή του δημοψηφίσματος. Οι πολίτες γνωρίζουν ποια απόφαση θα πρέπει να λάβουν. Θα είμαστε η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, όπου αναγνωρίζεται η μακεδονική χώρα και η μακεδονική γλώσσα. Όλοι γνωρίζουμε πως αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία που έχει δοθεί μέχρι στιγμής στη χώρα μας. Γνωρίζουμε ότι είναι μια ευκαιρία καταπληκτική και δεν πρόκειται να τη χάσουμε. Αυτό είναι το εισιτήριό μας για να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Επανειλημμένα, ο Ζάεφ μίλησε για την ελπίδα που αντιπροσωπεύει για τη χώρα του η Ευρωπαϊκή Ένωση και για την παράλληλη δέσμευση η δημοκρατία αυτή των Βαλκανίων να αρθεί στο ύψος των προαπαιτούμενων για τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαρίστησε τους πρωθυπουργούς της Ελλάδας και της Βουλγαρίας για τις συμφωνίες που έφεραν τη χώρα του πιο κοντά στην Ευρώπη. Η πίστη μας στην Ευρώπη είναι ένα κίνητρο που μας έφτασε. Μας οδήγησε στην ιστορική συμφωνία με την Ελλάδα και με την Βουλγαρία. Είμαστε περήφανοι και για τις δύο συμφωνίες. Θέλω να ευχαριστήσω τους φίλους Μπόικο Μπορισόφ και Αλέξης Τσίπρας που πετύχαμε. Είχαμε μια μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία.
Δηλώνοντας ότι θέλει η στάση της χώρας του να χρησιμεύσει ως παράδειγμα επίλυσης των προβλημάτων στα Δυτικά Βαλκάνια, ο κ. Ζάεφ αναφέρθηκε στο λεγόμενο ονοματολογικό, καταλήγοντας σε νέες ευχαριστίες προς τον κ. Τσίπρα και την επίτευξη της αξιοπρεπούς, όπως τη χαρακτήρισε, Συμφωνίας των Πρεσπών. Η συμφωνία με την Ελλάδα έφτασε ακριβώς σε μια περίοδο όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το ζωντανό παράδειγμα της συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη στον κόσμο. Εμείς λοιπόν θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας τις ευρωπαϊκές αξίες, θέλουμε να συνεργαστούμε στενά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τις παρανοήσεις που υπήρχαν με την ελληνική δημοκρατία τις μετατρέπουμε σε συνεργασία ανάμεσα σε φίλους. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Αλέξη Τσίπρα για αυτά τα οποία κάναμε μαζί, για τις ευαίσθητες και σωστές διαπραγματεύσεις τις οποίες καταφέραμε να διεξάγουμε. Και οι δύο κάναμε παραχωρήσεις, αλλά νομίζω ότι και οι δύο πετύχαμε πάρα πολλά προς όφελος των λαών μας και προς όφελος του μέλλοντος των λαών μας. Παραμερίσαμε ένα εμπόδιο στην εξέλιξη των σχέσεών μας, ένα εμπόδιο που ήταν εκεί 25 χρόνια. Βελτιώνουμε τώρα τη συνεργασία, βελτιώνουμε την ασφάλεια, βελτιώνουμε την οικονομία και μπορούμε να προασπίσουμε πλέον τα στοιχεία που μας καθορίζουν και την ταυτότητά μας. Ονομάζοντας τη Συμφωνία των Πρεσπών υπόδειγμα που θα πρέπει να ακολουθηθεί και από άλλες χώρες, προσέθεσε ότι πρόκειται για συμβιβασμό που συμβάλλει ωστόσο στον απεγκλωβισμό και των δύο λαών από το παρελθόν. Το δε δημοψήφισμα στους πολίτες της δικής του χώρας ανοίγει ένα νέο, εξαιρετικά υποσχόμενο μέλλον. Το δημοψήφισμα δεν είναι ένα απλό δημοψήφισμα για μία συμφωνία. Είναι ένα δημοψήφισμα για το μέλλον. Είναι ένα δημοψήφισμα για την δεύτερη ανεξαρτησία μας. Είναι ένα δημοψήφισμα ιστορικών διαστάσεων μετά από το 1991. Η ελευθερία. Το 1991 ήμουν 17 ετών. Και αυτό που συμβαίνει σήμερα, αυτό ονειρευόμουν τότε. Ένα ευρωπαϊκό μέλλον. Οι νέοι στη χώρα μου αυτό εξακολουθούν 27 χρόνια αργότερα να ονειρεύονται. Εγώ είμαι πρωθυπουργός και απευθύνομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην δική μου μακεδονική, λέει ο μιλητής, μητρική γλώσσα. Εμείς λοιπόν θα αποφασίσουμε για το μέλλον μας και εμείς είμαστε ευγνώμονες για την ιστορική δυνατότητα που μας δίδεται, έτσι ώστε να ολοκληρώσουμε την πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Ο κ. Ζάεφ είπε πως η ένταξη όλων των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εγγύηση μιας καλύτερης τύχης, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή Ευρώπη χωρίς επιτυχή Βαλκάνια. Θύμισε τη συμβολή της χώρας του στην ανάσχεση του μεταναστευτικού και προσφυγικού ρεύματος, επεσήμανε τη σημασία των Σκοπίων στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και κατέληξε ότι η ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην Ένωση είναι γεωπολιτική επένδυση. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, έδωσε συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό του ΑΛΦΑ και τους συναδέλφους Ράνια Τζίμα, Σπύρο Λάμπρου και Λόρα Ιωάννου. Ο κύριος Βούτσης δήλωσε αισιόδοξος αναφορικά με τη διαπραγμάτευση για την ακύρωση της περικοπής των συντάξεων. Μίλησε για τα δάνεια των κομμάτων, ενώ αναφέρθηκε και στη Συμφωνία των Πρεσπών με τα Σκόπια. Σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΛΦΑ, ο πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, τόνισε πως είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος σχετικά με την απόσυρση του νόμου για την περικοπή των συντάξεων και σημείωσε πως θα πρέπει να αποτυπωθεί στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού στις αρχές Οκτωβρίου. Είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος και νομίζω πως αυτή την αισιοδοξία με τους δικούς τους τρόπους την είχαν αντλήσει τόσο ο Υπουργός Οικονομικών και το επιτελείο που κάνει τώρα τις συζητήσεις, αλλά και ο Πρωθυπουργός όταν μίλησε στη ΔΕΘ. Η προσπάθεια που γίνεται, εγώ αυτό αντελήφθη χθες από τη συζήτηση η οποία γίνεται, είναι πριν και τις 15 Οκτωβρίου, που εκεί θα γίνει και μια πολιτική συζήτηση, διότι πράγματος χάρη η Ιταλία έχει μείζον πρόβλημα υπέρβασης στους δείκτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα λοιπά, ελλείμματα και τέτοια. Πριν από αυτή λοιπόν τη συζήτηση και χωρίς να μπει καθόλου στο πλαίσιο μιας πολιτικής διαπραγμάτευσης, να έχει υπάρξει μια συμφωνία
στη βάση της συζήτησης που γίνεται και άρα να είναι ήδη μέσα στο προσχέδιο. Παράλληλα, σε ερώτηση για τα δάνεια των κομμάτων, ο κύριος Βούτσης ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να υπάρξει καμία προνομιακή ρύθμιση. Όπως καταλαβαίνετε, με αυτή την κατάσταση σε κρίση, καθώς βρισκόμαστε και καθώς τα νοικοκυριά ή και καθένας προσωπικά ή και τα... και οι ίδιες οι τράπεζες τα λοιπά είναι στην κατάσταση που είναι και γίνονται οι ρυθμίσεις που γίνονται, θα ήταν απίστευτη πρόκληση έστω και να επιζητούσαν τα κόμματα ιδιαίτερες προνομιακές και μάλιστα, για να είμαστε ειλικρινείς, σκανδαλωδώς προνομιακές ρυθμίσεις. Τέλος, ο πρόεδρος της Βουλής τόνισε πως υπάρχει μια σαφής πλειοψηφία για την έγκριση της Συμφωνίας των Πρεσπών το Φλεβάρι ή το Μάρτιο, ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο εκλογών πριν από το Μάιο. Νομίζω πως ο Πρωθυπουργός ήταν και είναι πάρα πολύ σαφής σε αυτό το ζήτημα, είτε ο ίδιος είτε δια του κυβερνητικού εκπροσώπου και ο Υπουργός Εξωτερικών. Εγώ δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω σε αυτά. Δηλαδή, η συμφωνία αμέσως μόλις περάσει όλο τον οδικό χάρτη με τα προαπαιτούμενα τα οποία έχει η Συμφωνία των Πρεσπών στην γείτονα χώρα και εφόσον όλα αυτά είναι κατά τη συμφωνία, θα έρθει προς ψήφιση και κύρωση στην Ελληνική Βουλή, όπου η εκτίμησή μας είναι ότι αυτό το χρονικό όριο μπορεί να είναι ο Φλεβάρης, ο Μάρτης, και ότι θα υπάρξει μια σαφής, να μην χρησιμοποιήσω την έννοια ευρεία, διότι χρησιμοποιούμε αρκετές φορές και υπάρχουν προβλήματα από άλλα κόμματα, τι υπονοείται, θα αλλάξουμε στάση, αλλά θα υπάρχει μια σαφής πλειοψηφία. Το σαφής είναι 151, 52, 53, τώρα αν πάει και 170 θα το ξέρουμε τότε. Και αν λείπουν και αρκετοί από την Ολομέλεια, νομίζω ότι αυτό διευκολύνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην εγκριθεί. Τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Κράτη Φάμελο, φιλοξένησε η εκπομπή Βουλής Βήμα με τη συνάδελφο Αλεξία Κουλούρη. Ο κ. Φάμελος δήλωσε αισιόδοξος για το θέμα των συντάξεων, αναφέρθηκε στο ζήτημα της ονομασίας της ΦΥΡΟΜ, εκτιμώντας ότι μετά την έγκριση τόσο του δημοψηφίσματος, όσο και της συνταγματικής αναθεώρησης από τα Σκόπια, θα έχουν τη δυνατότητα τόσο ΖΑΕΦ, όσο και όλη η πολιτική της γείτονος χώρας, να μην τοποθετούνται ξανά με το σημερινό συνταγματικό όνομα, αλλά ως Βόρεια Μακεδονία, ενώ θα δημιουργήσει και μια μεγάλη αλλαγή στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Αναφορικά με την έκθεση Συνολάκη για την τραγωδία στο Μάτι, ο κ. Φάμελος σχολίασε ότι όλες οι προσπάθειες εκτίμησης του προβλήματος είναι χρήσιμες. Σημείωσε ωστόσο ότι αυτή η επιτροπή ζητήθηκε από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Φάμελος αναφέρθηκε και στα δάνεια των κομμάτων. Αναφορικά με την περιβαλλοντική πολιτική της χώρας μας, ο κ. Φάμελος τόνισε ότι πρέπει να κερδίσουμε το στοίχημα της ανακύκλωσης. Υπήρξε μια διόρθωση χθες το βράδυ από πηγές Ευρωπαίων αξιωματούχων, για να είμαστε ακριβείς. Ναι. Που είπε ότι ο κύριος Γιουνκέρ δεν μπαίνει στην ουσία του κάθε μέτρου, καλά κάνει και δηλώνει ότι πρέπει να είμαστε συνεπείς στη διαπραγμάτευση. Για τα οικονομικά ζητήματα την αρμοδιότητα την έχει ο αντίστοιχος επίτροπος, προφανώς είναι πηγές, δεν είναι ο ίδιος από ομιλία του. Και ξέρετε ότι από χτες ξεκίνησε μια συζήτηση από την δική μας οικονομική ηγεσία, ο κύριος Σακαλώτος έχει θέσει το ζήτημα από ό,τι φαίνεται προς ενημέρωση των θεσμών. Είστε αισιόδοξος κάτι... ότι θα πιστούν? Σε επίπεδο οικονομικό είμαι αισιόδοξος. Να. Γιατί? Διότι έχουμε τη δυνατότητα γιατί να αντικαταστήσουμε... Γιατί ακούμε και σενάρια για σταδιακή μείωση των συντάξεων, ναι, όχι... Εγώ δεν θέλω να πω εκ των προτέρων πώς θα καταλήξει η διαπραγμάτευση. Να. Θέλω να πω ότι εμείς, έχοντας εύρωστα ταμεία και επαρκές δημοσιονομικό υπερπλεώνασμα, θα καταθέσουμε πρόταση και θα τη διεκδικήσουμε μέχρι τέλους με οποιονδήποτε τρόπο ώστε να αποκατασταθεί το θέμα αυτό των συντάξεων. Η εξεταστική εντόπισε σημαντικές παραβάσεις των τραπεζικών κανονισμών και πέρυσι το Φεβρουάριο κατέθεσε όλο τον φάκελο στην εισαγγελία του Αριουπάγου. Η έρευνα, υποθέτω ότι αυτό είναι στις ειδήσεις από χτες, έδωσε, κατέληξε σε κάποιες κλητεύσεις. Δεν γνωρίζω αν είναι υπόπτων ή αν είναι μαρτύρων. Αυτό εξάλλου ακόμα θα το δούμε. Είναι στο επίπεδο της πληροφορίας και δεν θέλω να παρεμβαίνω στη δικαιοσύνη. Αυτό που θέλω να σας βεβαιώσω είναι ότι όλα αυτά συζητήθηκαν μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή. Το κανάλι της Βουλής τα έδειξε όλα. Δεν έμεινε τίποτα κρυφό. Προφανώς. Τίποτα δεν έγινε πίσω την πόρτα. Γιατί παλιά εξεταστικές δεν γινόντουσαν για τέτοια θέματα ανοιχτές. Έχει δοθεί το πόρισμα. Είναι πλήρως καταγεγραμμένες όλες οι παραβάσεις. Θα αξιολογηθούν και είναι χρήσιμες όλες οι προσπάθειες προσέγγισης και εκτίμησης του προβλήματος. Δεν έχω δει αναλυτικά την πρόταση του κ. Συνολάκη. Έγινε όμως με τη διαδικασία της προσομοίωσης, με τα διεθνή πρόσωπα. Θα σας πω τη γνώμη μου. Προσομοίωσης. Δεν ήμουν παρόν στη χθεσινή παρουσίαση, η οποία έγινε. Ήταν μια εκδήλωση Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια επιτροπή που ζητήθηκε από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Ως εκ τούτου,
έχει και αυτή την οπτική, δεν το κρύβω. Είναι η πρόταση, πιθανά και η εκτίμηση που ζήτησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Συμφωνώ απολύτως όμως, ότι υπάρχουν επιστήμονες και Έλληνες και διεθνείς που πρέπει τη γνώμη τους να τη λάβουμε υπόψη. Mm-hmm. Θέλουμε λοιπόν να σας πω ότι θα αξιολογηθεί και νομίζω ότι ήδη γίνεται έρευνα αντίστοιχη, όχι μόνο από διεθνείς επιστήμονες που ζήτησε ο Πρωθυπουργός, που έχουν, αν θέλετε, και την διεθνή καταξίωση σε αντίστοιχα φαινόμενα, αλλά και από τις εισαγγελικές αρχές, το γνωρίζω από τη δημοσιότητα και έχουν ζητηθεί πολλά στοιχεία. Όμως, ξέρετε τι πρέπει να πούμε εκ των προτέρων. Υπάρχουν δύο μοντέλα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν, ένα ιαπωνικό και ένα αμερικάνικο στη συγκεκριμένη προσομοίωση. Και υπολογίστηκε πόσος χρόνος χρειαζόταν για να εκκαινωθεί για η περιοχή. Ναι. Πρέπει να σας πω ότι γνωρίζοντας πολύ καλά τη μοντελοποίηση και τον επιστημονικό χώρο αυτών, μιας και τον υπηρετούσα αρκετά χρόνια, όχι των πυρκαγιών, αλλά τουλάχιστον της προσομοίωσης περιβάλλοντος, είναι πολύ ενδιαφέροντα τα μοντέλα αυτά για να εκπαιδεύει τη διοίκηση, mm-hmm. να εκπαιδεύει την αυτοδιοίκηση. Δεν εφαρμόζονται πάντα όμως σε πραγματικό χρόνο. Έχουμε μια κοινή συμφωνία που είναι η έξοδο από το μνημόνιο και η ενίσχυση της οικονομίας μας και η καταπολέμηση της διαφθοράς και της διαπλοκής στην Ελλάδα. Και πρέπει να πω ότι είναι πολύτιμο σύμμαχος ο Πάνος ο Καμένος και οι ανεξάρτητοι Έλληνες, όπως και οι οικολογοί πράσινοι, σε αυτή την mm-hmm. κατεύθυνση. Διαφωνούμε στο θέμα του Μακεδονικού. Χρειάζεται όμως τις ψήφους για να περάσει. Νομίζω ότι η Ελλάδα χρειάζεται την έγκριση της συμφωνίας αφού περάσει από τους γείτονες. Ναι. Αυτό ξέρετε θα μας δώσει τη δυνατότητα. Μιλάμε τώρα για την Ελληνική Βουλή όμως. Πώς θα περάσει, θα αναζητήσετε ότι άλλους συσχετισμούς. Όχι, όχι. Προσπαθώ να είμαι συγκεκριμένος ότι ως χώρα πιστεύω ότι χρειαζόμαστε, mm-hmm. όχι ως κυβέρνηση, ως χώρα χρειαζόμαστε ναι, αυτό το την έγκριση για να κλείσει το θέμα, διότι αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα και ο κύριος Ζάεφ και όλη η πολιτική της γειτονός χώρας, mm-hmm. επειδή το είπατε προηγουμένως, να μην τοποθετούνται ξανά με το σημερινό συνταγματικό όνομα, αλλά ως Βόρεια Μακεδονία και να λένε αυτό που λέει ο κύριος Ζάεφ, ότι δεν έχουμε καμία σχέση με την αρχαία ελληνική ιστορία. Mm-hmm. Αλλά πώς θα περάσει όμως από το ελληνικό κοινοβούλιο, να μου πείτε. Νομίζω καταρχήν ότι η έγκριση από το κοινοβούλιο των Σκοπίων της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και η έγκριση του δημοψηφίσματος θα δημιουργήσει και μια τελείως μεγάλη αλλαγή και στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Mm-hmm. Πολύ μεγάλες εταιρείες, πολυεθνικές, αλλά και μικρές καινοτόμες επιχειρήσεις στηρίζονται σε αυτές τις δύο μεγάλες αρχές πλέον του νέου σύγχρονου πολιτισμού που είναι το zero waste και το zero carbon. Ναι. Δηλαδή μηδενικά ορυκτά καύσιμα και μηδενικά απόβλητα. Πρακτικά αυτό τώρα δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν συσκευασίες, αλλά ότι θα συνδέονται είτε με μια εγκυοδοσία ώστε να επιστρέφονται όλες. Mm-hmm. Πώς έχουμε εγκυοδοσία στο μπουκάλι της μπύρας, το γυάλινο ή το οποιοδήποτε γυάλινο μπουκάλι. Με επιστροφή χρημάτων. Μπορεί λοιπόν να υπάρχει εγκυοδοσία στην πλαστική συσκευασία. Υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης με νέα πλαστικά. Αυτό συζητάμε με τη βιομηχανία. Mm-hmm. Έστω η βιομηχανία μας να είναι ανταγωνιστική. Το θέμα της πλαστικής σακούλας είναι πολύ συμβατό, αν θέλετε, με αυτά τα ερωτήματα. Απέδωσε η πλαστική σακούλα με το τέλος Πεπευλήθη. Ναι, από τα νούμερα που έχουμε μέχρι στιγμής. Και περιμένουμε στο τέλος της εβδομάδας να υπάρχουν νέες ανακοινώσεις. Το Σάββατο δηλαδή θα υπάρχει μια νέα αναφορά. Πάντως στο πρώτο τρίμηνο η μείωση της πλαστικής σακούλας στα σούπερ μάρκετ και στις μεγάλες αλυσίδες λιανικής ανήλθε περίπου στο 75% της κατανάλωσης που είχαμε πέρυσι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κρίνουν εάν η Ουγγαρία διατρέχει κίνδυνο παραβίασης των ιδρυτικών αξιών της, σύμφωνα με το άρθρο 7 της Συνθήκης. Το σχετικό ψήφισμα εγκρίθηκε με 448 ψήφους υπέρ, 197 κατά και 48 αποχές. Για να υιοθετηθεί η πρόταση, απαιτούνταν η απόλυτη πλειοψηφία των μελών και τα 2/3 των ψηφισάντων, εξαιρώντας τις αποχές. Είναι η πρώτη φορά που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενεργήσει εναντίον κράτους μέλους προκειμένου να αποτραπεί συστημική απειλή για τις ιδρυτικές αξίες της Ένωσης. Αυτές οι αξίες, οι οποίες κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναφέρονται στο χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβάνουν το σεβασμό στη δημοκρατία, την ισότητα του κράτους δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε με ψήφισμά του τη συμπαράστασή του στους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική τον Ιούλιο του 2018. Το ψήφισμα υιοθετήθηκε με ανάταση χειρός. Πρόκειται για κοινό ψήφισμα όλων των πολιτικών ομάδων με το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και αποτείει φόρο τιμής στους πυροσβέστες, λιμενικούς και όλους όσοι πάλεψαν για την κατάσβεση των πυρκαγιών και τη διάσωση των συμπολιτών τους. Υπενθυμίζει δε τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποκατάσταση των καταστροφών.
Το εγκόμιο της κυβέρνησης και του ελληνικού λαού για τα επιτεύγματα που σημείωσαν τα τελευταία χρόνια έπλεξε η Ευρωπαία Επίτροπος Μάργκρεθ Βεστάγερ, αρμόδια για θέματα ανταγωνισμού, η οποία ωστόσο μιλώντας στην κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Οικονομίας Ανάπτυξης και Παραγωγής και Εμπορίου, ζήτησε συνέχιση των προσπαθειών. Από την πλευρά του, αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στέργιος Πιτσιόρλας, αναφέρθηκε στις νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη θωράκιση του υγιούς ανταγωνισμού στη χώρα μας. Στην ανάγκη ενίσχυσης των προσπαθειών της χώρας μας για τη θωράκιση των κανόνων ανταγωνισμού ώστε να διασφαλιστεί η δικαιοσύνη στις αγορές, αναφέρθηκε μιλώντας στην Ελληνική Βουλή η Ευρωπαία Επίτροπος αρμόδια για το θέμα, Μάργκρεθ Βεστάγερ. Η ενδυνάμωση των αρχών των εθνικών του ανταγωνισμού είναι κάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ, διότι αντιμετωπίζεται θέματα ανταγωνισμού για τα τρόφιμα, για παράδειγμα, στον κατασκευαστικό τομέα, στον τραπεζικό τομέα, θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για όλους μας. Η Επίτροπος, μιλώντας σε κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Οικονομίας, Ανάπτυξης, Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, έπλεξε το εγκόμιο της ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού λαού για τα όσα κατάφεραν, αλλά ζήτησε να συνεχιστεί η προσπάθεια. Υπάρχει υψηλό ποσοστό ανεργίας ακόμα, ειδικά στους νέους. Επομένως, προφανώς, το έργο σας δεν έχει ολοκληρωθεί. Αλλά είναι εντυπωσιακό ωστόσο να βλέπουμε τις προσπάθειες που έχουν γίνει εδώ και την ολοκλήρωση του προγράμματος. Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στέργιος Πιτσιόρλας, αναφέρθηκε στην προβληματική κατάσταση που, όπως είπε, παρέλαβε η κυβέρνηση. Τα θέματα της, του περιπτωτικού συστήματος, τα θέματα της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής, τα θέματα της διαπλοκής διαμόρφωναν ένα πλαίσιο στο οποίο δεν λειτουργούσαν ανώθευτα οι αρχές του ανταγωνισμού. Υπήρχαν προνόμια, υπήρχαν επιλεκτικές σχέσεις, που αυτό τελικώς απέβαινε σε βάρος των καταναλωτών, σε βάρος των κανόνων της υγιούς λειτουργίας της αγοράς. Τις απόψεις τους και τον προβληματισμό τους εξέφρασαν οι εκπρόσωποι όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Πιστεύουμε ότι, και είναι στο πρόγραμμά μας, στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, ότι από τούδε και στο εξής, κάθε νομοθετική πρωτοβουλία που άπτεται του ανταγωνισμού πρέπει να συνοδεύεται από μια γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπως συνοδεύεται κάθε νόμος από έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ως προς τις επιπτώσεις που έχει η νομοθέτηση στο πεδίο του ανταγωνισμού. Στη σημερινή εποχή της άναρχης παγκοσμιοποίησης, όπου οι αγορές, τα οικονομικά μοντέλα, οι γεωπολιτικές καταστάσεις και συνθήκες εργασίας αλλάζουν ιδέα, ότι επιβάλλεται η Ενωμένη Ευρώπη να βρει έναν άλλο βηματισμό. Με τις δεκάδες συμφωνίες που έχετε υπογράψει οικονομικές με τρίτες χώρες, όπου επί της ουσίας αυτές οι συμφωνίες είναι υποφελία αποκλειστικά και μόνο των πολυεθνικών ή των προϊόντων αυτών των χωρών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μια λυκοσυμμαχία, που μέσα σε αυτή τη λυκοσυμμαχία και ιδιαίτερα στο καπιταλιστικό σύστημα ποτέ δεν πρόκειται να ικανοποιηθούν οι πραγματικές ανάγκες των λαών. Είναι ένα παγκόσμιο θέμα αυτό που συζητάμε σήμερα. Και καλό θα είναι από την αρχή να πούμε, με την εμπειρία που υπάρχει στον πλανήτη, το πρόσημο στη λέξη ανταγωνισμός δεν είναι πια θετικό, είναι αρνητικό. Επαγγέλλεστε τον υγιή ανταγωνισμό. Δεν υπάρχει όμως υγιής ανταγωνισμός με φορολογικούς παραδείσους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, βουλευτές έθεσαν στην Ευρωπαία Επίτροπο το θέμα του αυτοκινητοδρόμου Ε65 στη Δυτική Ελλάδα για να απαντήσει η κυρία Βεστάγερ ότι η Επιτροπή σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται πολύ κοντά σε θετικά αποτελέσματα. Την ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος τίμησε το πρωί της Πέμπτης η Βουλή σε ειδική ημερήσια διάταξη. Ο προεδρεύων αντιπρόεδρος της Βουλής, Σπύρος Λικούδης, τόνισε ότι τότε η φτωχή Ελλάδα του 1922 αγκάλιασε τους πρόσφυγες με ανθρωπιά. Δεν διδάσκει η ιστορία, αλλά μπορεί να παραδειγματίσει, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Σπύρος Λικούδης, μιλώντας για την μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Παράλληλα, ανέφερε ότι η ασφάλεια της χώρας παραμένει αναγκαία και χρειάζεται συμμαχίες. Η ασφάλεια της χώρας δεν είναι κάτι που πρέπει να θεωρούμε εύκολο και δεδομένο στη γειτονιά μας ακόμα και σήμερα. Χρειάζεται επαγρύπνηση, διορατικότητα, συμμαχίες με ψυχραιμία, επαγγελματισμό και μέθοδο.
Ο πόνος από το ξερίζωμα μπορεί να ξεθοριάζει, γιατί μαζί με τις παλιές γενιές χάνεται και το βίωμα, αλλά εγγράφεται πια ως ιστορία, όπως εγγράφεται και η νέα ζωή, όσων μέσα από μύριες δυσκολίες κατάφεραν να διασωθούν και να αρχίσουν μια νέα ζωή στην Ελλάδα, και σε αυτό πρέπει να σταθούμε περισσότερο. Η φτωχή και κατεστραμμένη Ελλάδα του 22 πραγματοποίησε έναν άθλο. Αρκετά γρήγορα και όχι πάντα χωρίς κραδασμούς, με πολλή δουλειά και θυσίες, κατάφερε να εντάξει τους πρόσφυγες στη νέα τους κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα αυτή της νέας εστίας. Δεν νομίζω να υπάρχουν πολλά ανάλογα παραδείγματα στη σύγχρονη ιστορία. Ίσως είναι και ο καλύτερος φόρος τιμής για όλους εκείνους που χάθηκαν και δεν άφησαν ποτέ τη Μικρά Ασία. Η νέα ζωή που έχτισαν οι συμπατριώτες τους στη νέα τους εστία. Δεν διδάσκει η ιστορία, αλλά μπορεί να εμπνεύσει παραδειγματίζοντας. Το λόγο πήρε και ο παριστάμενος Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, που αναφέρθηκε στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που δεν πραγματοποιήθηκε τότε λόγω των τραγικών καταστάσεων. Πρέπει να συγχαρούμε το Προεδρείο για λόγους έτσι ιστορικής υποσημείωσης, να πούμε ότι πέρα από την ανίποτη τραγωδία της προσφυγιάς, σταμάτησε στη μέση ένα από τα σημαντικότερα εγχειρήματα του Ελευθερίου Βενιζέλου για την ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα μας, είναι το Πανεπιστήμιο της Σμύρνης, το οποίο ήταν έτοιμο να λειτουργήσει την επόμενη χρονιά υπό την ηγεσία του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, και αυτό το εγχείρημα έμεινε στη μέση, όπως ξέρετε, κλείσαν τα εξαιρετικά σχολεία, το Φιλολογικό Γυμνάσιο, το Κεντρικό Παρθεναγωγείο και βεβαίως η Ευαγγελική Σχολή. Είναι και αυτά μέρος της ιστορίας της εκπαίδευσής μας. Το ρόλο που διαδραμάτισε το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο ώστε να μπει τάξη στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο εξήρε ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, παραλαμβάνοντας την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του 2017. Ο πρόεδρος της Βουλής επεσήμανε ότι το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο είχε σημαντικό ρόλο σε συνδυασμό με τη βούληση της κυβέρνησης και του αρμόδιου υπουργού για να μπει τάξη στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Είμαι ευτυχής που υποδέχομαι σήμερα εδώ τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης για την έκθεσή τους, για τα πεπραγμένα τους, τα οποία πιστεύω ότι και η κοινή γνώμη έχει αντιληφθεί ότι είναι πλούσια, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Σε έναν τομέα που ήθελε και θέλει πάρα πολύ δουλειά για να εξορθολογιστεί, να ξαναθωρακιστεί θεσμικά και από κάθε άποψη, διότι το ραδιοτηλεοπτικό, έλατε κύριε Χριστοδουλοπούλου, το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο για χρόνια, για δεκαετίες θα έλεγε κανείς, ήταν απολύτως άναρχο. Αυτό δημιουργούσε τραυματισμό θεσμικό και πολιτικό σε ένα βαθμό, διότι έχουν πολύ μεγάλο ρόλο στις εξελίξεις τις πολιτικές και τα μίντια. Πιστεύω πως η επιμονή από πλευράς της σημερινής σύνθεσης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, αλλά και η επιμονή από την πλευρά της κυβέρνησης πράγματι να, και τον αρμόδιο υπουργό, να δοθεί μια λύση συνενετική σε όλα τα επίπεδα, αποδεκτή σε όλα τα επίπεδα, οδήγησε ως προς αυτό το ζήτημα σε ένα καλό αποτέλεσμα, και επίσης έχετε μπροστά σας και την παραπέρα δουλειά που είναι πολύ σημαντική για τα περιφερειακά και θεματικά κανάλια, για τα ραδιόφωνα και κυρίως θα έλεγα για την καθημερινή παρακολούθηση του τοπίου του ραδιοτηλεοπτικού, του τι εκπέμπει, καθώς πέραν της πολιτικής διάστασης που εμείς εδώ κυρίως αυτή βλέπουμε, υπάρχει η διάσταση, η παιδαγωγική, η από κάθε πλευρά πολιτισμική, η οποία γίνεται μέσα από τη ραδιοφωνία και από την τηλεόραση, η μορφωτική, η ψυχαγωγία. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία πια επί της ουσίας και κατά τις επιταγές του Συντάγματος, είμαι σίγουρος ότι θα είστε σε θέση να τα βάλετε σε μια τάξη. Στις προσπάθειες του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου να παραδώσει ένα ραδιοτηλεοπτικό τοπίο προς όφελος του κοινού και της δημοκρατίας, αναφέρθηκαν ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου. Η διαδικασία της αδειοδότησης που τόσο πολύ απασχόλησε την κοινωνία είναι μια καλή βάση, αλλά είναι η αρχή.
Η πρόθεσή μας είναι αρκετά πριν τη λήξη της θητείας μας να παραδώσουμε ένα τοπίο, ένα μηντιακό οικοσύστημα το οποίο θα λειτουργεί προς όφελος και του κοινού αλλά και της δημοκρατίας γενικότερα. Κατά πλειοψηφία είναι δεκτό το νομοσχέδιο που επιχειρεί να αντιμετωπίσει την ψηφιακή τηλεοπτική απομόνωση για 400.000 και πλέον συμπολίτες μας απομακρυσμένων περιοχών. Υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισαν εκτός από το ΣΥΡΙΖΑ και τους Ανεξάρτητους Έλληνες η Δημοκρατική Συμπαράταξη και η Ένωση Κεντρών. Ενώ παρών ψήφισαν η Νέα Δημοκρατία, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και το Ποτάμι. Για φωτογραφικές και αποσπασματικές ρυθμίσεις έκαναν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης με την κυβέρνηση δια του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Νίκου Παπά να καταλογίζει στις προηγούμενες κυβερνήσεις πολιτικές που βύθισαν στο μαύρο το 3,8% του συνολικού πληθυσμού. Για πολιτικές που άφησαν στο μαύρο τους πολίτες απομακρυσμένων περιοχών, κατηγόρησε τις προηγούμενες κυβερνήσεις ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Παπάς. Στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε και στην προγραμματική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για το ασφαλιστικό, με την επισήμανση ότι όπου εφαρμόστηκε απέτυχε παταγωδός. Δεν υπάρχει θέμα μη μετάδοσης αδειοδοτημένου σταθμού, διότι νομοθετείται το λεγόμενο must carry και must give. Δηλαδή, ο πάροχος δικτύου είναι υποχρεωμένος να το μεταδώσει το σήμα του αδειοδοτημένου και ο πάροχος περιεχομένου είναι υποχρεωμένος να δώσει το περιεχόμενό του στον πάροχο δικτύου για να το μεταφέρει. Έρχεστε και πασάρετε για το ασφαλιστικό μία λύση η οποία έχει καταρρεύσει παταγωδός όπου εφαρμόστηκε. Παταγωδός όμως. Το κράτος αποσύρεται de facto από την ασφάλιση και προσθέτει δύο πυλώνες. Στον τρίτο δεν χρειάζεται να τον κάνει τίποτα, αλλά τι κάνει, κάνει το δεύτερο, τον επικουρικό πυλώνα, και αυτό είναι ιδιωτικό. Το 50% των συνταξιούχων στη Χιλή πρέπει να συνεχίσει να δουλεύει. Με αυτό το ωραίο σύστημα, το οποίο εφήρμοσε ο Πινοσέτ. Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι πιστεύω βαθιά ότι ήταν σκόπιμη η σχετικοποίηση της δικτατορίας του Πινοσέτ. Όπως σκόπιμο είναι και το να ανεβαίνει κανείς αυτό εδώ το βήμα και να συγκρίνει αυτή την κυβέρνηση με δικτατορίες. Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η παροχή των υπηρεσιών πρόσβασης του έργου πραγματοποιείται λόγω της ειδικής φύσης των παρεχομένων υπηρεσιών ανά νοικοκυριό και όχι ανά δικαιούχο. Για αποσπασματικές ρυθμίσεις έκαναν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Προφανώς δεν ψηφίζουμε το άρθρο 12, με το οποίο δίνεται 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο στην ελληνική NASA, στον ΕΛΔΟ, για τα έξοδα των μελών που υπηρετούν έτσι για αρχή, για να ξεκινάμε με το 1 εκατομμύριο. Μια πρωτοβουλία που διορθώνει μια παθογένεια του παρελθόντος, η οποία άφησε χωρίς τηλεοπτικό σήμα 3.500 λευκές εντός εισαγωγικών περιοχές και τουλάχιστον 411.000 πολίτες, εγώ πιστεύω ότι ίσως είναι και περισσότεροι και από 500.000. Δεν επιλύονται ουσιαστικά προβλήματα. Αν και παρουσιάζει όλα τα απαραίτητα βήματα που ορίζουν οι αρμόδιοι για την επίτευξη έργου φορείς, όπως οι δικαιούχοι που είναι ιδιώτες, μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών προσδιορίζονται στο παράρτημα, η διαδικασία που παρακολουθεί, οι προθεσμίες και όλα τα υπόλοιπα είναι ασαφέστατα. Δίνεται 110 ευρώ ένα ουσιαστικά χαρτζιλίκι, ενώ και φτάνει βέβαια αυτό, δεν φαίνεται έτσι, γιατί λέει ο άλλος, εντάξει, 110 ευρώ είναι. Δεν είναι έτσι όμως, είναι 110 ευρώ που εάν μαζευτούν μας κάνουν 24 εκατομμύρια. Μετατρέπει την ανάγκη σε ευκαιρία των επιχειρηματικών ομίλων για να επεκτείνουν τις business τους, να βγατήσουν τα κέρδη τους με ζεστό κρατικό χρήμα που προέρχεται από τους σκληρά φορολογούμενους εργαζόμενους. Αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό και πάλι αποσπασματικά, με έναν τρόπο πελατειακό, με φωτογραφικά συστήματα και κόλπα, με επιλογές από την κυβέρνηση για μια ακόμα φορά μιας επιδοματικής πολιτικής. Καμιά λυσόδια αντίδραση να μην γίνει εσουρού. Μπορεί κάποιος να μας απαντήσει για ποιο λόγο? Έτσι λογικά να μας πει, γιατί ρε παιδιά δεν θέλετε να γίνει εσουρού? Θέλετε να σας θυμίσω τι ακριβώς, τι εμπόδια βάζατε κάθε μέρα? Λάθη, παραλήψεις, φωτογραφικά άρθρα, εκατοντάδες χωριά εκτός κάλυψης. Και είναι λογικό αυτό, δεν μπορεί ποτέ να επιτευχθεί η κάλυψη 100%. Άρα η προσέγγιση είναι λάθος. Το λόγο πήραν και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων. Ο Τσίπρας μιλάει εκ μέρους της δημοκρατικής αριστεράς, της δημοκρατικής Ευρώπης, κατέναντι στους Κούρτς, στους Όρμπαν, στους νεοφασίστες που ανεβαίνουν στην Σουηδία, στους νεοφασίστες που αλωνίζουν στην Ολλανδία, στην Αυστρία, στην Ιταλία πλάι μας. Και στους νεοφασίστες που είναι υπόδικοι και υποψήφιοι κατάδικοι στην Ελλάδα.
εσείς, γιατί δεν κάνετε καμία διάκριση σε αυτές τις πολύ λεπτές έννοιες, σε αυτές τις συγκεκριμένες πληροφορίες. Προσπαθείτε μέσω της προπαγάνδας στην οποία έχετε στήσει σε πολλές εκπομπές της ΕΡΤ να δημιουργείτε αυτού του είδους τη σύγχυση. Εμείς το ψηφίζουμε επί της αρχής, κύριε Υπουργέ. Δεν ασκούμε στήλη αντιβολίευση, όπως σας έλεγα μόλις πριν. Παρουσιάζει και τα αρνητικά χαρακτηριστικά του νομοθετικού όμως έργου της κυβέρνησης, τα οποία κάνουμε αντιπολίτες. Ζητούσατε αφοπλισμό της αστυνομίας και κατάργηση των ΜΑΤ. Φτάσατε από αυτό το σημείο να τους έχετε και τους μεν και τους δε, μαζί με τον έκτο στόλο, drones, διάφορα αεροσκάφη, πλοία, να σας φυλάνε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι φανερό, κυρίες και κύριοι, κυρία Πρόεδρε, και ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δώσετε παραπάνω, ότι ο λαός δεν πρόκειται να δει άσπρη μέρα αν δεν φροντίσει να εγκλωβιστεί από τις μηλόπετρους του συστήματος. Αν δεν φροντίσει να χειραφετηθεί δηλαδή από αυτή την πολιτική και τα συμφέροντα του κεφαλαίου, τα οποία ακριβώς το κάνουν την κάθε μέρα όλο και πιο μαύρη. Με τροπολογία του Υπουργού Εσωτερικών Αλέξη Χαρίτζη, που ψηφίστηκε στη Βουλή, εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από και προς τα σχολεία με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Ο κ. Χαρίτζης δήλωσε ότι αναζητείται μόνιμη λύση για την κάλυψη της μισθοδοσίας των εργαζομένων στους βρεφονιπιακούς σταθμούς με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ και πως ήδη υπογράφηκε κοινή υπουργική απόφαση, η οποία βελτιώνει το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου δήλωσε πως η πρώτη μέρα λειτουργίας των 13.500 σχολείων που χαρακτηρίστηκε από κανονικότητα πρέπει να πιστωθεί όχι μόνο στην κυβέρνηση, αλλά σε ολόκληρη την κοινωνία και τους εκπαιδευτικούς. Με αφορμή τη συζήτηση των τροπολογιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας που κατατέθηκαν στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, ο κ. Γαβρόγλου έκανε δηλώσεις για την πρώτη ημέρα λειτουργίας των σχολείων. 13.000 σχολεία, 13.500 σχολεία και νηπιαγωγεία. Από ότι μέχρι πριν λίγο έρθω στη Βουλή είχαμε ενημέρωση από τους περιφερειακούς διευθυντές, είναι μια εξαιρετική ομαλή χρονιά, έχουμε 20.000 αναπληρωτές στη θέση τους. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τους μόνιμους διορισμούς 4.500 εκπαιδευτικών, που είναι μια πάρα πολύ σημαντική αρχή. Είναι μια κανονικότητα την οποία νομίζω δεν πιστώνεται μόνο η κυβέρνησή μας, αλλά πρέπει να την πιστωθεί και ολόκληρη η κοινωνία και κυρίως η εκπαιδευτική μας. Με βάση την τροπολογία του Υπουργού Εσωτερικών, δίνει τη δυνατότητα στις περιφέρειες να παρατείνουν την εκτέλεση συμβάσεων που ήταν σε ισχύ έως 30 Ιουνίου 2018 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2018, εάν δεν έχουν αναδειχθεί μειοδότες ή προσωρινοί ανάδοχοι σε εκκρεμείς διαγωνισμούς που αφορούσαν στη μεταφορά μαθητών. Προχωράμε σε μια σειρά ρυθμίσεις που αφαιρούν δύο πολύ σημαντικά επίγοντα και κρίσιμα ζητήματα. Αφενός την απρόσκοπτη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από και προς τα σχολεία και αφετέρου την ομαλή εφαρμογή του προγράμματος εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, του προγράμματος χρηματοδότησης δηλαδή των βρεφονιπιακών σταθμών. Στις επίκαιρες ερωτήσεις του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Μανώλη Συντιχάκη και του ανεξάρτητου βουλευτή Στάθη Παναγούλη για τους παιδικούς σταθμούς απάντησαν την Τρίτη ο Υπουργός Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης και η αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανό Φωτίου. Στις επίκαιρες ερωτήσεις των βουλευτών του ΚΚΕ Μανώλη Συντιχάκη και του ανεξάρτητου Στάθη Παναγούλη για τους παιδικούς σταθμούς απάντησαν οι Υπουργοί Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης και η αναπληρώτρια Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανό Φωτίου. Ο κ. Συντιχάκης χαρακτήρισε παραμύθι τις περσινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού περί στήριξης των φτωχών οικογενειών, διότι φέτος έμειναν 65.000 παιδιά έξω και είναι άλλο θέμα να δίνεις βάουτσαρ και άλλο να μην υπάρχουν θέσεις να φιλοξενήσουν τα παιδιά στις δομές της προσχολικής ηλικίας, είπε. Ο Υπουργός κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε σε ένα πλέγμα δράσεων που έχει αναπτύξει η κυβέρνηση ώστε να καλυφθούν σε πρώτη φάση τα παιδιά κάτω από τα όρια της φτώχειας και αμαία και μέχρι τέλος του μήνα και με τη δεύτερη κατανομή που θα γίνει να διατεθούν τελικά 120.000 βάουτσερ συνολικά, δηλαδή 6% περισσότερα από πέρυσι. Αναλόγως, τα κονδύλια από εθνικούς, περιφερειακούς και κοινοτικούς πόρους θα φτάσουν φέτος στα 270 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 167 είναι εθνικοί πόροι που εκτοξεύθηκαν φέτος σε σχέση με πέρυσι. Ως προς την έλλειψη θέσεων, που είναι πράγματι λιγότερες από τα παρεχόμενα vouchers, ο κ. Χαρίτσης παρατήρησε πως αυτό είναι δομικό πρόβλημα που θα όφιλε να έχει λυθεί από χρόνια.
Επ' αυτού, απαντώντας τον κύριο Παναγούλη, η Θεανό Φωτίου ανέφερε πως η Δήμη, ανά την επικράτεια και επιδοτούμενη με 15 εκατομμύρια ευρώ, προτρέπονται να ιδρύσουν 10.000 νέες θέσεις σε ευρεφωνηπιακούς κυρίως σταθμούς και ήδη έχουν ανταποκριθεί 104 Δήμοι που ιδρύουν 2.500 νέες θέσεις μέσα στο 18 σε 136 δομές. Μπήκαν κοινωνικά εισοδηματικά κριτήρια στην κατανομή των βάουτσερ του προγράμματος, ακριβώς για να μπορέσουμε να καλύψουμε όλα τα παιδιά, και αυτό έγινε πράξη, όλα τα παιδιά των οικογενειών που αντιμετωπίζουν οικονομικό πρόβλημα. Αυτή ήταν η προτεραιότητα, έτσι αλλάξαμε το σύστημα και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι καλώς κάναμε και το αλλάξαμε. Δεκτή η κριτική, να δούμε τι ελλείψεις υπάρχουν, επιτρέψουμε τις ελλείψεις στις δομές, θα πρέπει να απευθυνθείτε και αλλού. Να δούμε τι κάνουν οι Δήμοι για αυτή την ιστορία όλα αυτά τα χρόνια, για το κατά πόσο ανταποκρίνονται στις ανάγκες. Αλλά τα στοιχεία είναι συγκεκριμένα και τα στοιχεία είναι αμήλικτα. Ο αριθμός των παιδιών που έχουν ωφεληθεί από το πρόγραμμα επί δικής μας διακυβέρνησης τα τελευταία 3 χρόνια, με την συνειδητή αύξηση των εθνικών πόρων μέσα σε ένα στενό δημοσιονομικό πλαίσιο, είναι μεγάλος, από 80 σε 125.000 παιδιά, και ο αριθμός, ο προϋπολογισμός του προγράμματος έχει φτάσει σε νούμερα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που συνέβαινε στο παρελθόν. Επαναλαμβάνω, το νούμερο για φέτος από εθνικούς πόρους και για τους ευρεφωνηπιακούς σταθμούς και για τη δημιουργία νέων τμήματων, για τους υφιστάμενους, για τη δημιουργία νέων τμήματων και για την υλοποίηση του νέου κανονισμού λειτουργίας, εθνική πόρη 277 εκατομμύρια ευρώ. Την βούληση της κυβέρνησης να αναβαθμιστούν οι φοιτητικές εστίες σε ολόκληρη τη χώρα επανέλαβε ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Σταύρου Τάσου. Ο βουλευτής του ΚΚΕ, Σταύρος Τάσος, έκανε λόγο για τραγική κατάσταση στις φοιτητικές εστίες σε όλη τη χώρα και ζήτησε την χορήγηση επιδότησης στους φοιτητές που έχουν ανάγκη. Το πρόβλημα με τις φοιτητικές εστίες της χώρας, με την τραγική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει και τη σοβαρή έλλειψη δωματίων, την κλιμακούμενη έξωση σπουδαστών, συνεχώς διωγγώνεται. Στην περίοδο των εκατοντάδων μεταμνημονιακών νόμων, που τα προβλήματα της λαϊκής οικογένειας γιγαντώνονται, η κυβέρνηση συντηρεί και επιτείνει το πρόβλημα με εστίες και λέσχες, πετιούνται κυριολεκτικά σπουδαστές στο δρόμο, ξεπουλώντας τις υποδομές σε ιδιώτες. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι ενώ οι αιτήσεις για διαμονή στις εστίες κάθε χρόνο αυξάνονται, η δυναμικότητα των εστιών και των ενοικιαζομένων δωματίων είναι κάτω από το 9% του πλήθους των φοιτητών, με αποτέλεσμα ακόμα πολλοί πρωτοετής φοιτητές που πέρασαν μακριά από τα σπίτια τους να μην ξεκινούν καν τις σπουδές τους. Απαντώντας, ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόλου επεσήμανε ότι υπάρχει σχέδιο παρέμβασης άμεσου χαρακτήρα στο θέμα των φοιτητικών εστίων, ενώ ήδη εφαρμόζεται η πολιτική επιδότηση των φοιτητών. Εκείνο που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να κινηθούμε σε 2 κατευθύνσεις. Η μία κατεύθυνση είναι μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και για πρώτη φορά έχει γίνει μία επιτροπή και με τη συμβολή των πανεπιστημίων. Δηλαδή έχουμε το ΙΝΕΔΙΒΗΜ, το Υπουργείο, μαζί με τους εκπροσώπους της Συνόδου Πριτάνεων για ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Και το δεύτερο είναι να κάνουμε διάφορες παρεμβάσεις άμεσου χαρακτήρα. Είμαστε σε σχετικά καλό δρόμο, δεν θέλω να κουκουλώσω τα προβλήματα, δηλαδή η συγκεκριμένη ομάδα εργασίας είναι έτοιμη πια να καταθέσει ένα σχέδιο. Έχει σημασία να είναι ένα σχέδιο που θα γίνει αποδεκτό από τα πανεπιστήμια, διότι η διαχείριση, όπως ξέρετε, είναι σε πολλά επίπεδα των εστιών, για να δούμε πρώτον τι νομοθετικές αλλαγές πρέπει να έχουμε, δεύτερον τι να προγραμματίσουμε. Η εκλογή των Προεδρίων των Διαρκών Επιτροπών πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης με την έναρξη των εργασιών του Τρίτου Θερινού Τμήματος της Βουλής. Πρώτη εβδομάδα εργασιών για το Τρίτο Θερινό Τμήμα της Βουλής, και την Τρίτη το πρωί πραγματοποιήθηκε εκλογή Προεδρίων Διαρκών Επιτροπών. Στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, πρόεδρος εκλέχτηκε ο Αθανάσιος Μιχελής, αντιπρόεδρος η Ευσταθία Γεωργοπούλου Σαλτάρη και γραμματέας η Γεωργία Γενιά. Στην Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, πρόεδρος εκλέχτηκε ο Κωνσταντίνος Δουζίνας, αντιπρόεδρος ο Γιώργος Τζιμάνης και γραμματέας ο Δημήτρης Κυρίτσης.
Στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, στη θέση του Προέδρου εκλέχτηκε η Παναγιώτα Κοζομπόλια Μανατίδου, στη θέση του Αντιπροέδρου ο Ιωάννης Θεοφύλακτος, ενώ γραμματέας εκλέχτηκε ο Δημήτρης Μάρδας. Ακόμα, τα μέλη της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων στη θέση του Προέδρου εξέλεξαν τον Αθανάσιο Παπαδόπουλο, στη θέση του Αντιπροέδρου τον Νικόλαο Ιγουμενίδη και στη θέση του Γραμματέα τον Γεώργιο Πάλι, ενώ στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης Πρόεδρος εκλέχτηκε ο Σπύρος Λάπας, Αντιπρόεδρος ο Γεώργιος Παπαϊλιού και Γραμματέας η Παναγιώτα Βράντζα. Τέλος, στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, Πρόεδρος εκλέχτηκε ο Θοδωρής Δρίτσας, Αντιπρόεδρος η Εύη Καρακώστα και Γραμματέας ο Ιωάννης Σιβάκης. Τα συλληπιτήριά του για το θάνατο του Βασίλη Ιντζέ εξέφρασε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νίκος Βούτσης, σημειώνοντας τη δήλωσή του την επικοδομητική και μακρά κοινοβουλευτική του θητεία. Ο Πρόεδρος της Βουλής δήλωσε: Ο Βασίλης Ιντζές πρωτοστάτησε στους αγώνες για την ενίσχυση της δημοκρατίας και του κοινοβουλευτισμού στον τόπο μας. Υπήρξε ιδρυτικός τέλεχος του ΠΑΣΟΚ και σημαίνουσα προσωπικότητα της Δημοκρατικής Παράταξης. Στη μακρά και επικοδομητική κοινοβουλευτική του θητεία, διακρίθηκε για την αγωνιστική του συνέπεια και το ήθος του. Η παρουσία του στη δημόσια ζωή της χώρας μας υπογραμμίστηκε από το επιστημονικό του έργο στα θέματα της ελληνικής αγροτικής οικονομίας και του ασφαλιστικού ζητήματος. Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο 47ο Φεστιβάλ Βιβλίου πραγματοποίησε στη σκηνή Οδυσσέας Ελίτης στο χώρο του Ζαπίου εκδήλωση με θέμα «Δημοτικό τραγούδι, λόγια και μουσική δίχως ιδιοκτήτη». Δημιούργημα της κοινότητας στα δημοτικά τραγούδια με συλλογικό τον ιδιοκτήτη τους. Παραμένουν ελεύθερα από περιοχή σε περιοχή και από εποχή σε εποχή. Και μέσα από την ποικιλία τους και τις πολλές παραλλαγές τους φανερώνουν την οτροπία του ελληνικού λαού, τα συναισθήματά του και τις αξίες που οργάνωναν τη συμπεριφορά του. Με αφορμή το φετινό αφιέρωμα του 47ου Φεστιβάλ Βιβλίου στη μελοποιημένη ποίηση, το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία διοργάνωσε ειδική συζήτηση στη σκηνή Οδυσσέας Ελίτης στο χώρο του Ζαπίου με θέμα «Δημοτικό τραγούδι, λόγια και μουσική δίχως ιδιοκτήτη». Αυτήν ακριβώς τη διάσταση των τραγουδιών ανέδειξαν στη συνομιλία τους η εθνολόγος Μιράντα Τερζοπούλου, ο μουσικολόγος και αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Πύρου Γιώργος Κοκκόνης, ο ερευνητής και επιμελητής μουσικών εκδόσεων Νίκος Διονυσόπουλος και ο συγγραφέας και δημοσιογράφος Παντελής Μπουκάλας. Παράδοση σημαίνει παραλαβή, σημαίνει ανάκτηση όμως της παράδοσης. Δεν την παίρνουμε έτσι όπως είναι, άρα... Τουλάχιστον εγώ προσωπικά δεν έχω κανένα πρόβλημα με τα μουσικά συγκροτήματα που πειράζουν, ας πούμε, λίγο ή περισσότερο, ξέρω εγώ, οι thrax punks, τα παραδοσιακά τραγούδια. Όλοι μες στο μυαλό μας έχουμε αυτό το αριστουργηματικό είδος λαϊκής ποίησης που είναι το δημοτικό τραγούδι και το οποίο όμως το ξέρουμε σαν να ήταν έτσι όπως το ξέρουμε. Έτσι να έχει διασχίσει τους αιώνες όλες τις περιοχές της Ελλάδος και να έχει φτάσει μέχρι τα αυτιά μας σήμερα. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν ήταν τα πράγματα έτσι. Σίγουρα το δημοτικό τραγούδι ήταν από τους πιο σοφούς τρόπους μετάδοσης της γνώσης στη λεγόμενη παραδοσιακή προβιομηχανική κοινωνία, τρόπους αργούς, τελετουργικούς, μιας διαβίου εκπαίδευσης σε έναν πολιτισμό που αναπαραγόταν και διαιωνιζόταν προφορικά. Ψάχνοντας να βρω κάτι σχετικό με αυτά τα οποία έλεγε η Μιράντα, επανέρχομαι πια στο θέμα του Χρόνιου του Αηδονίδη, ο οποίος στη σήμερον ημέρα είναι ένας από τους φορείς της παράδοσης που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Ίσως είναι από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος τραγουδιστής της μέρας μας και ο φορέας της παραδοσιακής μουσικής. Εγώ θα έλεγα ότι σε σχέση με αυτά που είπε η Μιράντα, το δημοτικό τραγούδι είναι όντως μία κατά κοινή παραδοχή σε όλους μας, που ξέρουμε γράμματα, σήμερα όλοι ξέρουν γράμματα βέβαια, ότι είναι ταυτισμένο μόνο με το στίχο, δηλαδή έχουμε μάθει το δημοτικό τραγούδι ως μία
μελοποιημένη μορφή στην ουσία. Ενώ δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να θυμάται ένα τραγούδι αν δεν το πει τραγουδιστά. Δεν υπάρχει. Ακριτικά και κλέφτικα της αγάπης και της ξενιθιάς, παραλογές, μυρολόγια, κάλαντα και ελευθερόστομα αποκριάτικα αποτελούν τον τραγουδισμένο λόγο άλλων καιρών, που ωστόσο διασώζει ακέραιο το νόημά του και σήμερα, παρά την παλαιότερη νόθευση και την τωρινή απειλή των δημοτικοφανών. Στο τμήμα μόνιμη συλλογή τη Πινακοθήκη του Δήμου τη Κέρκυρα έχει μεταφερθεί από τον περασμένο Μάιο η έκθεση τη Βουλή Ιωάννη Καποδίστρια, Η πορεία του στον χρόνο. Σε τέσσερις αίθουσες, ο επισκέπτης παρακολουθεί την πορεία του πρώτου κυβερνήτη τη Ελλάδα μέχρι και την ημέρα τη δολοφονία του. Σπάνια ντοκουμέντα από την προσωπική του ζωή και το κυβερνητικό του έργο σκιαγραφούν την προσωπικότητα του Καποδίστρια. Η Βουλή των Ελλήνων, μέσω της βιβλιοθήκης της, ο Δήμος Κέρκυρας και η Πινακοθήκη του Δήμου Κέρκυρας παρουσιάζουν την έκθεση Ιωάννης Καποδίστριας, ο Κερκυραίος πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Σε τρία χρόνια θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από την Εθνική Απελευθέρωση, έτσι, του 1821. Είμαστε από τα πρώτα εθνικά κράτη στην Ευρώπη, από τα πιο παλιά κοινοβούλια. Αυτή η χώρα με τις τομές σε όλη την διαδικασία ολοκλήρωσής της, μη ολοκλήρωσής της, πισωγυρίσματος, ένταξης σε ευρύτερες ευρωπαϊκές και άλλες κοινότητες, πολέμους, χούντες, οικονομικές κρίσεις, έχει ανάγκη να ξαναδεί και να βλέπει με ένα μάτι πια καθαρό μέσα και από την κρίση, από το φόβο και από το δέος της κρίσης που περάσαμε, όλη αυτή την ιστορική διαδρομή. Κυρία Δρούλια, είμαστε στην αρχή της έκθεσης και είμαστε μπροστά από την πιο σημαντική στιγμή, τη δολοφονία του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας, του Ιωάννη Καποδίστρια. Πράγματι, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πάρα πολύ καταπληκτικό πίνακα του Παχύ, που βρίσκεται στην πινακοθήκη, στη Δημοτική Πινακοθήκη της Κέρκυρας, στην πρώτη αίθουσα της Πινακοθήκης, από όπου και εμείς ξεκινάμε την αφήγηση της έκθεσής μας. Ακολουθεί το γενεολογικό δέντρο της οικογένειας Καποδίστρια και οι γονείς του, ο Αντωνομαρίας ντυμένος με μία τύπου στρατιωτική στολή και η μητέρα του, η Αδαμαντίνη Γονέμη, καταγωγής κυπριακής. Ο Καποδίστριας ήταν πολύ δημοφιλής στην αυλή του Τσάρου. Γνώρισε την οικογένεια Στούρτσα, ελληνικής καταγωγής, πρώτα τον αδελφό και μετά μπήκε στο σπίτι τους, όπου γνώρισε και την αδελφή, τη Ροξάνη. Αυτά είναι δείγματα από τα γράμματα. Αυτό δηλαδή είναι δείγμα από τα γράμματα και έχουμε γράμματα και της Στούρτσα και του και εκείνης προς εκείνον και εκείνου προς εκείνη. Εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πορτρέτο του Ιωάννη Καποδίστρια, που είναι του Παχύ, όπως ήταν και η δολοφονία που είδαμε προηγουμένως. Έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς είναι. Ένα πορτρέτο που φυλάσσεται στο Δημαρχείο της Κέρκυρας και με την ευκαιρία της έκθεσης έχει έρθει στην έκθεση. Ο Καποδίστριας φτάνει σε μια Ελλάδα η οποία είναι καθημαγμένη, έρημη, με πάρα πολλές απώλειες, οι καλλιέργειες δεν υπάρχουν πια. Αυτά τα βλέπουμε στις δύο αυτές εικόνες της Αίγινας και του Ναυπλίου. Ο Καποδίστριας παρέλαβε ένα έρημο τόπο στην ουσία. Δηλαδή οι περιγραφές του τι υπήρχε στην Ελλάδα όταν πρωτοπήγε στην Αίγινα είναι συνταρακτικές. Ήταν πραγματικά ένας ερημωμένος τόπος και ξεκινώντας από το μηδέν άρχισε να βάζει τάξη με προοπτική, με όραμα να δημιουργήσει ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. Για τον Καποδίστρια έχουν πει άνθρωποι σοφότεροι και καταλληλότεροι εμού κάτι πολύ σημαντικό, το είχα ακούσει όταν ήμουν μαθητής στο γυμνάσιο. Είχα ακούσει λοιπόν αυτό που θα σας πω τώρα. Αν μπορούμε να πούμε ότι ο Βενιζέλος δημιούργησε τη Μεγάλη Ελλάδα, ο Καποδίστριας δημιούργησε την Ελλάδα. Για τη διετία 18-19 έχουμε την Προεδρία, η Κέρκυρα, του Δικτύου Πόλεων Καποδίστρια. Το ξεκίνημα αυτό των δράσεων αυτής της διετίας είναι συγκεκριμένη έκθεση. Έχουμε ένα μονόφυλλο στο οποίο υπάρχουν οι οδηγίες της καλλιέργειας της πατάτας. Μας παραδίδεται το ανέκδοτο ότι ο Καποδίστριας έφερε ένα πλοίο γεμάτο πατάτες
στον ναύπλιο και προσεκάλεσε τους ανθρώπους να πάρουν με τις οδηγίες που τους έδινε, όπως βλέπετε και εδώ, να πάρουν τις πατάτες δωρεάν. Με μεγάλη καχυποψία που κανένας δεν πήγαινε να πάρει τις πατάτες και έκανε μία, ας το πούμε, πονηριά. Απαγόρευσε στους ανθρώπους να πάρουν τις πατάτες, δηλαδή έδωσε ακριβώς την αντίθετη εντολή και λέγεται ότι μέσα σε μία νύχτα εξαφανίστηκε όλη η καραβιά των πατατών. Φτάσαμε στην τελευταία αίθουσα που είναι κάπως σαν να κλείνει ένας κύκλος. Ξεκινήσαμε από τη δολοφονία και καταλήγουμε στη δολοφονία. Σε αυτό το ντοκουμέντο που είναι στις 7 Οκτωβρίου της ίδιας χρονιάς, δηλαδή 7 Οκτωβρίου, μιλάμε για 12-13 μέρες μετά τη δολοφονία, ναι, είναι η απόφαση του στρατιωτικού συμβουλίου, του διαρκού στρατιωτικού συμβουλίου για τους υπεύθυνους της δολοφονίας. Και ο Αυγουστίνος αναγκάστηκε να παραιτηθεί τον Μάρτιο του 1932, παρέλαβε το ταρχευμένο σώμα του αδελφού του και κατέφυγε εδώ στην Κέρκυρα. Ο τάφος του Ιωάννη Καποδίστρια βρίσκεται εδώ στην Ιερά Μονή Πλατιτέρα στα όρια της πόλης της Κέρκυρας. Μαζί με τον τάφο του ίδιου είναι και ο τάφος του πατέρα του, Αντώνιο Μαρία Καποδίστριας, καθώς και του αδελφού του Αυγουστίνου Καποδίστρια. Η έκθεση θα διαρκέσει έως την Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2018. Στόχο έχει να φέρει σε επαφή το κοινό με τη χαρισματική προσωπικότητα του Ιωάννη Καποδίστρια και να αναδείξει την επιρροή του έργου του στη σύγχρονη κοινωνία. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε μία ακόμα ανασκόπηση από την τηλεόραση της Βουλής των Ελλήνων. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας το επόμενο Σαββατοκυριακό. Ήταν η εκπομπή Βουλή επί 7. Καλό σας μεσημέρι.